πάμε λίγο κοντράρο με τις ξένες. Ναι, μωρέ, 29, για την άλλη. Εφιώσει αυτός. Όχι, εντάξει. Θα το βάλω στο σακί. Πού έχουμε το τσουβάλι. Κάτι έφαγε. Εδώ και έχει κρεμώσει κάτι. Εδώ έχει φάει κάτι. Έχει χτύπημα. Έχει φάει. Εντάξει. Και είναι μεγάλο. Από τα πιο όμορφα φίδια, ρε. Ναι. Πώς πήγε έτσι, πώς εφιός. Πάλι θα σου ξανακάνει. Εφιός λέγεται. Εφιός. Θα σου ξανακάνει σιγά. Εντάξει. Ο εφιός λέγεται, ναι. Είναι πολύ νευρικό φίδι αυτός. Αλλά δεν κάνει τίποτα. Τρώει μόνο σαύρες και ποντίκια. Δηλαδή αυτός έρχεται εδώ πέρα και ποντίκια. Κατάλαβες. Θα τα καθαρίσει όλα. Δηλαδή του κάνει. Κοίτα, δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή, να τα αποφύγει τα φίδια. Δηλαδή ούτε αυτά που ρίχνουν θιάχτη δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει μέσα πριν. Στο μεζόν απέναντι έχει μέσα. Στην γυναίκα εδώ πήγε να πάει στην κοπή, πήγε να πάει στον μπάμπο και το είδε στα πόδια. Όχι. Θα λέω διοικητή που έχω σκαπέλο. Έχω κανάλι στο YouTube. Νίκο, βάλε μέσα. Βάλ το μέσα. Άνοιξε το. Όντως ρε παιδιά, ο άνθρωπος τι να πει. Μόνο εντάξει, τα παιδάκια μου δεν κάνουν τίποτα. Να σου πω κάτι, κάνω την καλύτερη δουλειά και σε σχέση με τις γάτες. Γιατί το φίδι το κυνηγάει το ποντίκι μέσα στην τρύπα, κατάλαβες. Ενώ μέσα στις... Να πάρω ένα... Είναι τραυματισμένο. Πάρε ένα βουά. Για πρόβλημα, απλά να σου δώσω καταλάβει, κατάλαβε την επόμενη, δεν χρειάζεται. Δεν ήθελα να το αυτό εξαφανίστηκε. Αλλά έφυγε στον καζόν και δεν ήθελα να φύγει. Ναι, ξέρει γιατί έφυγε, δεν ήθελα να φύγει. Αυτό φοβάται χίλιες φορές περισσότερο από σένα. Εγώ έχω ένα φίδι στο κήπο, κατάλαβε. Εγώ έχω όμως και τέτοια ποντίκια, κατάλαβε στο κήπο και περισσότερο μου τα φάει. Να κάνει τη δουλειά του φίδι. Ξέρει πόσα ποντίκια τρώει. Άμα τα καταφέρει και ζει. Δεν χρειάζεται δηλαδή, άλλη φορά κατάλαβε. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι επικίνδυνο να πει. Σου λέω, αυτό έλεγα με τα παιδιά στην Ελλάδα, δεν έχουμε επικίνδυνα φίδια. Είναι η οχιά, είναι. Μόνο η οχιά, έτσι, αλλά η οχιά την καταλαβαίνει. Θα μα πει αλλεργικό, τελείωσε. Θα στείλω εγώ στην κορίτσια μέσα σε site να το δείτε. Η οχιά την καταλαβαίνει. Αυτό δεν είναι οχιά. Okay. Και ότι όταν βλέπει μακρύ φίδι και νευρικό και κοιτάει να φύγει, παραπέμπει δεν έχει δίκιο και θέλει να απομακρυνθεί. Εντάξει, πολύ.